Τρελαίνομαι από το όνομα Biscotube. Είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε σε ένα ειδικό OK at Night. Θα ήθελα και εγώ να μυρίσω έτσι αυτή τη βανίλια, έτσι όπως μυρίζει από το εργοστάσιο. Έσαι πάνω στο μηχανάκι, πρέπει να σε πάνω πρωί. Πρέπει να έρθω εκεί, Πέτρο, έλα να πάμε στο εργοστάσιο. Να πάμε, όχι, να έρθετε, πότε θέλετε. Εγώ φόρτωσα πολύ άλευρο και σιτάλευρο στα τρομερά meeting που είχαμε στην εταιρεία. Είμαι σίγουρος και αυτό θα έκανα, δεν το σωστώ. Ερχόταν να βέρτω τον μπισκότο, ήμουν πάνω στις δίαιτες, αλλά πήγαινα στα digestive εγώ, είχε κάτι... Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Ομορφαίνει οπωσδήποτε. Ομορφαίνει οπωσδήποτε. Ομορφαίνει γιατί σου φτιάχνει τελείως τη διάθεση με το τρόπο. Είναι όλες όμορφες εκεί μέσα, παιδί μου. Αλήθεια. Ναι, όλες κούκλες. Πρέπει να πάμε μια βολτίτσα δηλαδή. Είναι όλες κούκλες. Όλος ο όροφος. Όσες έχω δει εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω μήπως τα τέρατα τα κρύβουν. Δεν τα παίρνουμε, δεν τα παίρνουμε. Όπου τώρα ξέρει, μας βλέπει ο κόσμος και θα σκάσουν μίντια από εβδομάδα, θα έρχονται στα γραφεία, θα λένε ακούσαμε που λέγανε. Σας περιμένουμε. Μα είναι ένα θηρίο εκεί στην είσοδο. Άμα δεν πάρεις κάρτα, δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις με τίποτα. Όχι. Δεν το φαντάζομαι. Λοιπόν, είναι δυνατόν, είναι απίστευτο και όμως αληθινό. 90 χρόνια. Ακούς 90 χρόνια και λες, wow, ας πούμε. Ξέρεις, μόλις λίγο μια ανάσα πριν τα 100. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, 90 χρόνια Μπισκότα Παπαδοπούλου. Είναι μια ολόκληρη, να το πω έτσι, ιστορία. Θέλετε λίγο να μας πείτε για τη φιλοσοφία της εταιρείας και όλο αυτό το οποίο, να πω, πρεσβεύει, όλο αυτό το οποίο έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Βεβαίως. Καταρχάς, 90 χρόνια στην ουσία αυτή η εταιρεία έμαθε τον Έλληνα καταναλωτή να τρώει μπισκότο. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα έζησε μια ιστορία παράλληλα με την ελληνική ιστορία. Πολλές ιστορίες, έτσι. Πολλές 90 ιστορίες. Χρόνια είναι γενιές και γενιές. Έτσι, είναι γενιές και γενιές. Αυτό που ξέρουμε καλά να κάνουμε είναι να φτιάχνουμε ποιοτικά προϊόντα. Αυτό είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει, θα έλεγα. Mm-hmm. Επομένως, μας αρέσει να φτιάχνουμε καινούρια προϊόντα γιατί ακολουθούμε πάντα τις τάσεις, τις διατροφικές της αγοράς, του καταναλωτή γενικότερα, αλλά δεν αρκούμεθα εκεί. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στον καταναλωτή σε όλες του τις στιγμές της ζωής. Από τη στιγμή που γεννιέται, είναι γύρω στους 7 μήνες που τρώει τη φρουτόκρεμα την πρώτη, είμαστε εκεί, παρόντες με το Μιράντα, που το λιώνει στη φρουτόκρεμα. Ναι, όντως, ναι. Και μετά ακολουθούμε στο δημοτικό, με τα γεμιστά, στο γυμνάσιο με το καπρίζ, με το cream cracker. Δηλαδή θέλουμε πραγματικά να συνοδεύουμε. Μας έχετε περικυκλώσει με την καλή έννοια. Να συνοδεύουμε γλυκά τη ζωή του Έλληνα καταναλωτή. Και όχι μόνο του Έλληνα, γιατί έχουμε βγει. Για τα καπρίζ, εγώ, εντάξει, τώρα συγγνώμη κιόλα, έχω μεγαλώσει με αυτά, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Εκεί είναι το ζενιάλ. Ότι τα καπρίζ γίνανε σε ψυγείο το καλοκαίρι. Όχι, δεν το πήρα χαμπάρι για να είμαι ειλικρινής. Ότι έβγαλε τρομερά ψυγεία. Τι ήταν δηλαδή αυτά, παγωτό. Στρογγυλά. Στην ουσία, παγωμένο καπρίζ. Κάποια τάση του καταναλωτή, γιατί το έκανε. Πολλοί καταναλωτές το κάνανε ήδη. Βάζανε δηλαδή τα καπρίζ μες στην κατάψυξη και τα τρώγανε παγωμένα. Πονηρούλι. Οπότε είπαμε κι εμείς, παιδιά, δοκιμάστε το. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι πολύ δροσερό. Το ψάξω, υπάρχει ακόμα στο ψυγείο. Ναι, βέβαια, έχει στρογγυλά ψυγεία όπως είναι το κουτί του καπρίζ. Στα περίπτερα, φαντάζομαι κανονικά. Στα περίπτερα, σε beach bars και λοιπά. Σε έβγες και λοιπά. Σε πολλά σημεία. Αλλά θέλω να πω κάτι, συγγνώμη, Τζελίνα μου. Η Παπαδοπούλου, τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Ταΐσαν τον ελληνικό στρατό το 40, η γαλέτα, τα cream crackers. Ήταν η ξηρά τροφή, το cream cracker. Ήταν η ξηρά τροφή. Μάλιστα. Okay. Και είναι συγκινητικό γιατί, βέβαια, μιλώντας πάρα πολύ, η ιστορία του πώς έγινε το πρώτο μπισκότο, ας πούμε, ότι ήρθε η οικογένεια από τη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη ήπιαν έναν καφέ και θυμηθήκαν... Στην Αθήνα, στον Πειραιά. Στην Αθήνα, στον Πειραιά. Έναν καφέ και δεν υπήρχε μπισκότο και το πρωτόφτιαξε η γιαγιά και κάτω στο εργοστάσιο έχει και τις σφραγίδες, τις, πώς το λένε, τα καλούπια από τα πρώτα μπισκότα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, ξέρει κάποιος τώρα να μας πει αν η γεύση έχει μείνει η ίδια από τότε. Γιατί εντάξει, σίγουρα τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια, 50 έχουμε μαρτυρίες, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα για 90 χρόνια, ας πούμε, η γεύση θα είναι άραγε η ίδια. Κάποιες γεύσεις που είναι πολύ παλιά μπισκότα, πραγματικά, όπως το Πτιμπέρ, που είναι το νούμερο ένα μπισκότο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες καταναλώνουν Πτιμπέρ. Παραμένουν οι ίδιες συνταγές. Άλλες φορές εξελίσσονται κάποιες συνταγές με πιο υγιεινά υλικά ή καινούρια υλικά που μπορεί να παρουσιάζονται στη βιομηχανία τροφίμων. Αλλά γενικότερα οι συνταγές παραμένουν οι ίδιες, γιατί αυτό το υποιοτικό χαρακτηριστικό που έχουν αυτά τα προϊόντα θέλουμε από γενιά σε γενιά να παραμένουν αυτούσια. Και αυτό είναι και τόσο πετυχημένο. Πολύ σημαντικό και τόσο πετυχημένο, γιατί έχουμε και την αγάπη των καταναλωτών, που στην ουσία μας υποδεικνύουν ότι πρέπει να συνεχίζουμε έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα break, ένα γρήγορο διαλυματάκι και μόλις επιστρέψουμε θα υποδεχτούμε και θα γνωρίσουμε κάποιους από τους νικητές του φοβερού αυτού διαγωνισμού που ξεκίνησε
το φετινό καλοκαίρι με την συνεργασία, παύλα συμμετοχή, παύλα επιτήρηση. Τι άλλο να πω εγώ στο Μάτι Κραουνάκι. Τσέκαρε τα πάντα, φαντάζομαι. Όχι καθόλου. Ήμασταν όχι. Πάρα πολύ. Πολύ γλυκό και πολύ συνεργάσιμο. Ήμασταν πολύ γλυκιά παρέα. Α, πολύ... δεν του ψάρωσε. Όχι, όχι. Επιστρέφουμε. Τι μου λέτε τώρα.